Όπως σας είπα, άρχισαμε να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για να πάμε στο καινούριο μέρος, να αλλάξουμε μέρος στα μελισσάκια μας. Έχει αρκετό αέρα όμως και δεν θα μπορέσω να κάνω κάποιο καλό βιντεάκι. Θα δουλέψουμε δουλειές αποθήκης. Παρ' όλα αυτά, θα σας κάνω εδώ πέρα μια ξενάγηση, μια γρήγορη ξενάγηση. Μισό λεπτάκι λίγο να δούμε εδώ πέρα τι έχει, να σας δείξω τα δεντράκια και να δείξω και τα λάστιχα που βάλαμε εδώ πίσω από το παλιό του σπίτι για να ετοιμαστούν να υποδεχτούν τα μελισσάκια μας. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο φαίνονται. Εδώ έχει κάτι φουντουκές, κάτι άλλα πραγματάκια. Το φορτηγό με το οποίο θα φέρουμε τα μελισσάκια μας. Θα συζητήσουμε και για αυτά, γιατί όπως σας έχω πει, έχω πάρει και τρέιλερ, το είχα πάρει τα πρώτα χρόνια. Εδώ είναι αυτό το χωράφι, είναι δικό μας. Το κτήμα είναι εντάξει, τελευταίο σπίτι για αυτό το χωριό, όπως και το προηγούμενο. Από εκεί μεριά έχουμε οποροφόρα δέντρα και εκεί πέρα. Αχλαδιές, μιλιές. Οπότε την άνοιξη τα μελισσάκια μας, μπορεί να είναι ακόμη μικρά αυτά τα δεντράκια, αλλά την άνοιξη θα δώσουν τα ανθάκια για να μπορέσουν να κάνουν. Εδώ πέρα έχουμε βάλει τα λάστιχά μας εδώ μπροστά. Η ανατολή είναι κάπου προς τα εκεί, οπότε θα είναι σαν να το χτυπάει συνεχώς νοτιάς. Για το χειμώνα πιστεύω ότι θα είναι αρκετά καλά. Τώρα να μην βγω λίγο παραπέρα, γιατί φυσάει αέρας και θα ακούγεται περίεργο στο μικρόφωνο. Από εδώ ευθεία θα είναι τα μελισσάκια. 8 θα βάλουμε προς το, για αρχή και μετά θα συνεχίσουμε από εκεί μεριά, θα τα βάλουμε σε εκείνη την ευθεία. Θα τα κάνουμε ένα γάμα. Αυτά θα μπουν όμως για αρχή, αυτά θα τοποθετήσουμε εδώ, δεν ξέρω κατά πόσο θα ζουν, τι θα κάνουν, γιατί όπως είπαμε οι σφίκες τα ταλαιπώρησαν πολύ τα μελισσάκια μας και έχει ο Θεός. Τη φουντουκιά μας παιδί βάλαμε τώρα τελευταία, ακόμα έχει και το ταμπελάκι του γεωπόνου που γράφει τι είναι. Εντάξει, για γύρι τη βάλαμε και για να τρώμε κανένα φουντούκι. Αυτό είναι περσινό το δεντράκι μας, μπορεί να γράφει ακόμα το ταμπελάκι του γεωπόνου, γράφει Fuji. Έχουμε φάει και τα πρώτα μιλαράκια από αυτήν, ήταν αρκετά νόστιμα. Όπως βλέπετε και εσείς, στο βάθος είναι όλος ο κάμπος φιλέτο, όλος ο κάμπος φέτα, μπροστά στα μελισσάκια. Οπότε θα έχουν τα μελισσάκια μας να φάνε, αν και φέτος είμαστε λίγο άτυχοι, έχουν σπείρει αρκετά σιτάρια, που σημαίνει ότι δεν θα έχουμε αρκετά μεγάλες εκτάσεις εδώ πέρα με κάποια καλλιέργεια. Για αρχή, για την αρχή της άνοιξης, θα έχουμε τα δικά μας δεντράκια, αλλά και τα δεντράκια που είναι μέσα στη ρεματιά, αν ανθίσουν, θα έχουμε αρκετή γύρι και αρκετό νέκταρ. Μετά, μάλλον προς το τέλος της άνοιξης, θα αναγκαστούμε να τα μεταφέρουμε σε κάποιο χωράφι με λεοκράμβη. Εκεί θα δυναμώσουν τα μελισσάκια μας, οπότε θα είναι ακόμα καλύτερα. Η λεοκράμβη, μην ξεχνάτε ότι δουλεύει σαν βιάγκρα για τα μελίσσια. Γεμίζουν μέλι, γεμίζουν γύρι, γεμίζουν γόνο και αυξάνουν πάρα πολύ γρήγορα πληθυσμούς. Μετά, θα περιμένουμε ουσιαστικά για τα μέσα του καλοκαιριού, που σε εμάς η επόμενη παραγωγή που έχει καλή απόδοση είναι το λιόσπορο και θα τα μεταφέρουμε σε κάποια περιοχή με λιόσπορο.